μάτια σου ο Βοσφορός, τα χείλη σου η πόλη. Δώσ' μου τα θάνατο νερό, να πιω να μην πεθάνω, να σ' αγαπώ πανότινα, ποτέ να μη σε χάσω. Una bulve, tüm bunları ona açıkla. Birçok kez atlattım seni. Açıkladım ama ağlamak istemiyor. Kıskançlık onu kör etmiş. Üzgünüm ama bu tümörle yaşayamam. Bugün Angelos, yarın benimle konuşmak isteye ya da bana bakan birisini olacak. Hayır, onunla yaşayamam. Geldiğin için teşekkürler. Ama dünlerden sonra gerçekten imkansız. Ne mu ξέρεις κανέναν Ανδρέα που σκοτώσαν τη γυναίκα του οι Τούρσοι στην εισβολή. Ανδρέα, μα είναι τα Ανδρέα γιέ μου. Κοίτα, το επίθετο δεν το ξέρουμε. Το που ξέρουμε ότι γεννούσε στις 20 του Ιούλη που έγινε η εισβολή και μπήκαν οι Τούρσοι και μόλις γέννησαν σκοτώσαν τη γυναίκα του. Παναγία μου. Σκοτώσαν και το μωρό. Τι διά μου κύριε Λέσο, γε μου. Δεν ξέρουμε αν σκοτώσαν το μωρό, αλλά εμείς κάνουμε μια έρευνα. Απλά τέλος πάντων, είσαστε σίγουροι ότι στο γάρμι είναι έτσι πράγμα, ναι, γίνηκε. Όχι, μάνα μου, σκοτώσαν κάμπος τους τότε, σαν μα γυναίκα που μόλις γέννησε, όχι, μάνα μου, δεν ακούσαμε τέτοιο πράγμα. Α, εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε να δούμε τον τάφο της μάνας μας. Θέλεις να έρθεις μαζί μας? Τι με θωρείς? Θέλεις να έρθεις? Τι λέεις? Έλα. Έλα μαζί μας στον τάφο. Θα της πεις που μας εξαπόλυσες και έφυγες. Τι είναι, δεν. Τι είσαι? Γιατί μου το είπες? Ε, τι πράγμα είσαι? Ότι την έθαψες. Κοίτα τη σημαία τους. Τι να την κοιτάξουμε ρε Σοφία. Προχώρα. Θείασε πως είναι όλα αυτά το μέχρι. Ούτε έναν τέταρτο. Είμαστε τόσο κοντά. Και τόσο μακριά.
χάρη κάπηρηση. Συντέωση. Κινείστε καροτενές. Χέρι κινείστε σαν κυλιασμέκ. Σαν κυλιασμέκ τσιν ζαμάν. Γιουλέ, γιουλέ, σελί. Και δεν θα ρισκάρω τίποτα, ούτε μία στα χίλια για να πάθεις κάτι. Άλλωστε μίλησα και με τον Νίκο και συμφώνησε. Τι μίλησες με τον Νίκο? Του είπα αυτά που έγιναν εχθές το βράδυ και συμφώνησα μαζί μου ότι πρέπει να φύγεις και να πας στην Αθήνα που θα σε πάρει τηλέφωνο. Δεν σε πήρε? Θα μου δώσει σημασία. Μια φορά επιτέλους. Α, το μια φορά μου άρεσε. Λες και δεν κάνω τίποτα άλλο ημέρα. Ουσιαστική σημασία, μαμά. Νιώσε τι θέλω κι εγώ. Άκουσε με προσεκτικά. Θέλω να μ' ακούς και να μην σκέφτεσαι αυτό που θα μ' απαντήσεις για να με οδηγήσεις εκεί που θέλεις εσύ. Άκουσε τι θέλω κι εγώ. Πάλι, σ' ακούω. Λοιπόν, όλο το βράδυ σκεφτόμουν τι πρέπει να κάνω. Και? Το αποφάσισα. Θα ζητήσω την Εμινέα σε γάμο. Τι θα κάνεις? Θα ζητήσω. Τι θα ζητήσεις, μωρέ? Τι ανοησίες είναι αυτές που μου τσαμπουνάς και βλακίες αυτός? Κοιτάει να σου ανοίξει τον τάφο. Πού πια η ώρα που στο λέω θα μου ζητήσεις την Εμινέα σε γάμο? Άγγελε, έλα εδώ! Άγγελε, που πας στην ανοησία του πας να κάνεις? Άγγελε! Σε παρακαλώ τον Θεό να σημειθώ ρε μου πάρε.
για να μην φέρω και την εικόνα. Βγήκα σπίτι και είδα τη σκοτωμένη. Έτσι, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, σαν να είχε μάτω. Λέω, κύριε Λέξωμα, έξω πέφτουν μπόμπες και βαρύτα μου σημάται. Δεν το κατάλαβα, αλλά δεν ήθελα να το παραδείχτω. Και φώνασα της. Μαρίνα, σήκω! Μαρίνα, σήκω! Μαρίνα, σήκω! Σήκω, Μαρίνα. Σήκω, Μαρίνα. Πού είναι τα μωρά μας? Μαρίνα, το μωρό μας που γέννησες πού είναι? Πού είναι το μωρό που γέννησες? Και έμεινε για μένα να της δώσω. Σε μια στιγμή ένιωσα έναν όπλο που κουμπάμε στην κεφαλή μου. Πιάσαμε μας και πήραμε στο καράσι του Παυλίδη για τρεις ημέρες. Ύστερα φορτώσαμε μας πάνω στο πλοίο. Εγώ ήμουν όπως στο λυπνοτισμένο. Δεν ένιωθα τίποτε. Εδέρνα μας, εγωνάζαμε μας, εγκλωτσούσαμε μας, εγωτίποτε. Το μόνο που σκέφτομουν, έλεγα, ήταν γιατί Θεέ μου με άφησε να τη φτάσω. Γιατί με άφησες. Συγχώρα με λατρεύω. Και εγώ προσπαθώ να βγάλω από το νου μου την εικόνα της. Ούτε δεν θα ξέρω. Ευχαριστώ σας, παιδιό. Ευχαριστώ σας. Κοίτα, θα μπορούσα να πάω χωρίς να σου πω τίποτε. Σε σέβομαι, γι' αυτό σου είπα ό,τι σου είπα.
Λοιπόν, σε παρακαλώ να σεβαστείς και εσύ την απόφασή μου. Το ξέρεις ότι είσαι πολύ ξεροκέφαλος. Τι να κάνουμε. Είμαι γιος σου, μαμά. Α, εντάξει. Κάνε τι θες, παιδάκι μου. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Νύψω ανομήματα, μη μόνο ανώψω. Μα θα τώρα καμιά ανάποδη, θα σου πω και ποια είναι τα ανομήματα και ποιος θα τα ανοίξει. Δεν τρέπεσαι. Έλα, αστιεύτηκα. Ο του μέρου όμως δεν αστιεύεται. Έμινε, λούτρον συναγιά σε ρεντεν σώρα, με σα ζενέζε πειρακέ. Έμινε, σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσουμε. Αν μπορεί, πάρε με τηλέφωνο. Μεζαλιά και τμέη του Σινού Γιορτού. Σαν έλεγε βέβαια. Γελεμέζε. Λίξε η δίλ. Άι. Τελετσί. Παπά μου τσόπο δηλαδή. Και σχεσίμνη πελίμνη ο Σάιδη. Εύετ, Τζάνε. Εύετ. İkimizinde ona her zamankinden fazla ihtiyacım var. Durup denize bakmaya ne kadar çok severdi. Saatlerce merdanlara seyrederdi. Onu çok özledim. Bana mardelere sevmeyi öğretti. Nasıl onlar gibi olup uçmayı, uçmayı, sadece uçmayı. Ne olurdu babamı görebilsem ve sonra ailemi bulabilsem. Θα ζω μέσα στην αυλή μας, κάτω από τη σκαμιά, δίπλα στην αυλή. Αλήθεια. Σου δεν μπορείς να καταλάβεις, την νιώθω αυτή τη στιγμή. Έρχονται εικόνες από τη ζωή μου πίσω, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Πώς τα καταφέραμε και έδωσαμε αυτούς τους τόπους.
ξέρεις. Ο Τακάμας. Είστε είσαι καλά. Ο θείος μου. Ποιά μου την ξέρω πάντα. Θείε. Ναι, είμαστε καλά. Ναι. Θείε. Εμπρός. Χρήστο. Χρήστο. Είσαι σήμερα. Θείε. Παρόν. Ανησυχεί ο παπάς. Είχε ένα μόρλος. Μόλις εγκαρτωθήκαμε. Πιέναμε βόλτα με το αυτοκίνητο. Σε τη θέμη των πενταδάχτυλων. Βασικά ήθελε να μην ήσουμε μόνοι. Να γυρίσαμε τον παθιά μάτια. Μια μέρα εβολήσαμε μέσα στις λάσπες. Και στραφήκαμε παρπαρητή. Νύχτος ενός που να στραφούμε, η μάμα σας έβαλε μας τις φωνές. Σαν μες την αυλή μας επερίμενε. Όπως μας περιμένει και τώρα. Σαν μες την αυλή. Μάμα, σε παρακαλώ. Εντάξει, συγγνώμη, δεν θα... Δεν ξαναμιλώ, συγγνώμη. Εσύ γιατί χαιρετίες μαζί τους. Στέφης. Δεν μπορώ να δεν το αντέξω. Όμως είναι να πάω τώρα. Τώρα που μου πεις για την Μαρίνα, πρέπει να πάω. Τι άσου πρέπει, φίλε. Κάνε να τη νομίζεις. Νομίζω όμως ότι είναι αρρωστήσεις εσύ. Όπως θα αρρωστήσεις εκατέρα. Πρέπει να πάω, Βασίλειο, καταλαβαίνεις. Έχασα τη γυναίκα μου, έχασα το μωρό μου. Τώρα που μου είπες και πού είναι ο τάφος της, πρέπει να πάω. Έχω υποχρέωση να πάω, ρε κουμπάρα. Και το μωρό. Το νεογέννητο, ρε Στέλιο. Πού έπιε, ρε κουμπάρα. Ποιος του έπιασε που τη μάνα του. Μακάρι να μπορούσα να σου να σου απαντήσω, ρε Ανδρέα. Είσαι 31 χρόνια, μας βασανίζει όλους το θέμα. Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω μια απάντηση. Ναι. Είναι εδώ ο κύριος Σαράντη. Θέλει να σας δει. Να περάσει. Λεωνίδας. Όνει παλιό παρέλο, ε. Μπορεί, Λεωνίδα. Ήταν τους καταδεκτικές μας. Ήθελα να μιλήσω σε κάποιον. Άχι μου υπεραδικιά, Αλεξανδρή Λεωνίδα. Γιατί, τι έγινε. Η Κατερίνα Τζιμιτσί έβγαινε στα κατεχόμενα. Στέλιο, άντε, Στέλιο, δεν μπορώ τις υπερβολές μαζί σου. Σιγά το πράγμα, ρε κουμπάρα. Sorry. Sorry, ρε Λεωνίδα. Sorry που δεν μπαίνουμε με τη διά ευκολία για να φτιάξουμε όπως κάποιοι άλλοι. Sorry. Ανδρέα μου, πού είσαι το. Τώρα εγώ ήρθα να μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο για κάτι προσωπικό μου, κατάλαβες, για να του πω τα προβλήματά μου. Καταλαβαίνω. Όλα πάνε υπόψη, Λεωνίδα μου, είναι καλά. Τι είναι. Πέστε μου και εμένα, τέλος. Κατερίνα και η Μητσή έπιαν στον τάφο της Μαρίνας. Μου έπιαν. Στον τάφο της γυναίκας μου, της Μαρίνας. Ξέρω που είναι ο τάφος της Μαρίνας. Είπε του ο Στέλιος. Στέλιο. Στέλιο. Τι λέει. Κατάψα την εγωλιόνια. Ενώ επελάνεται. Πώς την έκαψε. Μην με ρωτάς, είπα την ιστορία, ρε Λεωνίδα μου, μην με κάνετε ξανακώ, έβρισε με ο Ανδρέας, έβρισε με και για τον μωρό μου, τον Ιωγέννη, τον σε παρακαλώ, για αυτό σου καλώ, άσχημη πέρα την πρέση, να κουβεντιάσουμε. Παρακαλώ, θέλω να μιλήσουμε. Αν μπορείς, πάρε με τηλέφωνο.
Είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Εσύ? Έτσι και έτσι. Τι έχεις? Άσε με εμένα. Πες με εσύ τι κάνεις. Μια χαρά είμαι εγώ. Μια χαρά είμαι. Η δουλειά σου? Τα ίδια. Ρουτίνα. Δεν είχες πρόβλημα? Όχι, όχι. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Εμινέ, πρέπει να σου πω ότι προχωρώ με τις έρευνες και πολύ σύντομα θα βρω στοιχεία για να βρεις τους δικούς σου. Άρη, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που κάνεις. Αλλά μην ασχολείσαι μαζί μου. Κοίταξε την δουλειά σου. Εμινέ, μην ανησυχείς. Δεν σπαταλώ καθόλου το χρόνο μου. Θα είναι μεγάλη ικανοποίηση αν τα καταφέρω να βρω κάποια στοιχεία να βρεις τους δικούς σου. Μα πώς θα τους βρεις? Μην ανησυχείς. Νομίζω είμαι πάρα πολύ κοντά. Πήρα όλη την περιοχή της Χερίνιας και ψάχνω τα χωριά ένα-ένα. Θα βρω ανθρώπους που έζησαν την εισβολή. Άρη, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο που κάνεις. Πώς θα... Εμινέ, μην ανησυχείς. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Τι να σου πω? Τίποτα να μου πεις. Να μου πεις ότι αν βρω στοιχεία για τους δικούς σου θα φθείς. Εμινέ, μ' ακούς? Θα φθείς. Εντάξει, Άρη, αν βρεις κάτι θα έρθω. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς, εγώ ευχαριστώ. Άλλο, τι κάνεις? Δεν είμαι σε πολύ καλή φάση τώρα, έχω κάποια προβλήματα. Τι προβλήματα? Δεν μπορώ να σου πω τώρα, ετοιμαζόμουν να πάω στο νεκροταφείο. Άρη, χτυπάει το κουδούνι, πρέπει να σε αφήσω. Ναι, εντάξει. Χαιρετίσματα στο Γιώργο, ε. Θα του δώσω. Εμινέ, να προσέχεις. Εσύ να προσέχεις. Εβετ. Εμινέ, εγώ είμαι. Άγγελε, τι θέλεις? Μου ανοίξεις, παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Φεύγουμε για το νεκροταφείο. Σε παρακαλώ, για 2 λεπτά μόνο. Εντάξει, ανέβα. Κίμω. Άγγελο. Μπορεί να γίνουμε σε λίγο λουρ. Πήρα εκεί τα κυκαλινά, ναι. Μπανά, βυσσίσου λέμε τη στήρα. Μερχάμα. Άγγελο, τον και έτσι όλα λέρα, γιορμούς ολμπαλέσον. Εμιγίστη. Βιλίρο μου, είσαι χανούν. Ένιγε η σιγούρα τα κέρμα, μέκαμα. Έμεινε η βυσσίσου λέγε τζιν. Ζουν σόρμες. Αμάμολου, ζύρ διλερίμ, μα πηλίωσουν. Έβετα είσαι χανούν. Τανά, η τσερή κυρίερο. Τι σε κύριε τέριμ. Έλα, Άγγελε. Κάθισε, Άγγελε. Εμινέ, είδα και άκουσα όλα όσα έγινε αυτές το βράδυ. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να τα συζητώ αυτά. Με συγχωρείς, αλλά αλλού θέλω να καταλήξω. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι έχω κι εγώ κάποια ευθύνη για αυτά που έγιναν. Άγγελε, σταμάτα, δεν έχεις καμία ευθύνη εσύ σε αυτό. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, Εμινέ. Είναι φανερό ότι ο Τουμέρ ζηλεύει πάρα πολύ. Προσωπικά θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Μπορώ, αν θέλεις, να πάω να του μιλήσω. Ούτε για στίχο να το λες αυτό. Ή αν θέλεις να μιλήσω σε σένα. Τι λες, Άγγελε? Σε αγαπώ από μικρός και το ξέρεις. Άγγελε, σε παρακαλώ, πραγματικά θέλω να φύγω. Θα είμαι σύντομος. Με παντρεύεσαι? Τι κάνεις, Άγγελε, τι λες? Σε ρωτώ να με παντρεύεσαι. Θέλω να σε κάνω ευτυχισμένη. Νιώθω ότι μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένη. Άγγελε, περνάω πολύ δύσκολες στιγμές. Σε παρακαλώ, μην τις κάνεις πιο δύσκολες. Προσπαθώ να σου τις κάνω πιο εύκολες. Να ξέρεις ότι το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κάτι το επιπόλαιο. Άγγελε, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Μπορούμε να παντρευτούμε και να φύγουμε, να πάμε στην Αθήνα. Και εκεί μετά κατεβαίνουμε κάτω στην Κύπρο μαζί, να ψάξουμε τους δικούς σου. Σ' αγαπώ, Έμινε. Πάρα πολύ. Και μετά από αυτά που έγινε χθες το βράδυ, δεν μπορούσα να μην κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Και μην με κοιτάς. Μη μου απαντήσεις τώρα. Σκέψου το. Άγγελε, σε παρακαλώ. Σκέψου το.
Ζαρλιά, η Άρεγγι, η Τσεκδούρνο. Ο Λούτσανε. Σαν αρνέσαι, λέτε. Πανάευμε με τεφλεκατή. Ναι, ναι, καλά, καλά. Ακόμα λίγο πιο ίσα, πάμε. Έτσι. Λεπτά. Τι. Τώρα στρίψε έτσι, δεξιά από κοντά. Ναι, έτσι. Προχώρα. Οφ, δεν μου είχα το αντέξω. Μαμά. Εντάξει, εντάξει. Προχώρα, προχώρα λίγο, ακόμα λίγο. Προχώρα έτσι. Στρίψω που λέμε. Σιγά σιγά. Κάτι, κάτι μου θυμίζει αυτός ο δρόμος. Είναι η γειτονιά μας, αγάπη μου. Είναι η γειτονιά μας. Προχώρα ακόμα λίγο. Ναι, δάμε είμαστε. Ναι, σταμάτα, σταμάτα κάπου. Το σπίτι μας, πώς το έκαναν έτσι το σπίτι μας.